θλίψη και απελπισία. Το πέρασμα ενός ακόμη ανεμοστρόβιλου από την περιοχή του Κρύου στην Κουντούρα ήταν σαρωτικό. Πέρασε τα σάρω όλα, δεν άφησε τίποτα. Θερμοκήπια, ηλιακούς, κεραίες, τα πάντα. Τα διάλυσε. 5,5 τέρματα θερμοκήπια είχα. Δεν έχω άλλο πόρο ζωής δηλαδή. Από αυτά περίμενα όλα, να πληρώσω εφορίες, να μεγαλώσω 4 παιδιά, να σπουδάσω το κομπέλι μου. Δεν έχω τίποτα άλλο. Τώρα δηλαδή βγήκα στον δρόμο. Θέλω να ξέρετε ότι για μένα και για την οικογένειά μου είναι έργο ζωής αυτή. Είναι έργο ζωής το οποίο χάθηκε σε 2 λεπτά. Δεν έχω δεύτερη ζωή να ξαναφτιάξω πάλι αυτή την επιχείρηση. Όσοι βρίσκονταν έξω την ώρα που εκδηλώθηκε το φαινόμενο, έζησαν τον απόλυτο εφιάλτη. Κινδύνευσαν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτό το σπίτι, η οικογένειά σας. Τα παιδιά μου. Αν ήταν έξω, τα σκότωναν και τα δύο. Την ώρα που έγινε, ερχόμουν εγώ να κλείσω. Και με σήκωσε με το αυτοκίνητο. Και πρόλαβα και έπεσα κάτω μέσα στο αυτοκίνητο, ξάπλωσα και μπήκα σε ένα σπίτι μέσα να γλιτώσω. Πάνω από 100 στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών καταστράφηκαν, αλλά κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν. Σε μια στιγμή τα διάλυσε όλα. Σε 5 λεπτά. Θα τα ξαναφτιάξετε. Δεν φτιάχνουν αυτά. Τέλος. Καταστραφήκαμε. Θέλουν πολλά χρήματα να φτιαχτούν. Πολύ χρήμα. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά? Πώς? Ποιος θα τα δώσει τα λεφτά αυτά? Δεν επισκευάζονται. Αυτά δεν επισκευάζονται. Θέλουν από τον πάτο πέταμα. Και θέλω πάνω από 200.000 μόνο κατασκευές. Συν μέσα τον καρπό που είχαν τώρα είναι 5,5 στρέμματα. Δεν σας βάνω πολύ εγώ, 80 τόνους. Όμως ακόμη και αυτά που γλίτωσαν από τη μανία του ανέμου υπέστησαν τεράστιες ζημιές από τη σφοδρή χαλαζόπτωση. Έχετε ξαναδεί τέτοιο πράγμα? Όχι, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Τέτοιο ανεμοστρόφιλο δεν έχω ξαναδεί. Και χαλάζει που ήταν σαν το μανταρίνι. Ναι, μεγάλο δράμα. Πολλοί άνθρωποι καταστραφήκανε. Επενδύσανε, καταστραφήκανε. Παραγωγοί που επλήγησαν προσπαθούν με όσο κουράγιο τους απέμεινε να σώσουν έστω και μια σπιθαμή από τους κόπους τους. Εναερίτες της ΔΕΗ εργάζονται πυρετοδός για να αποκαταστήσουν τις βλάβες στο δίκτυο. Είχαν σπάσει εντελώς. Συγκεκριμένα αυτός, τον βλέπετε, είναι σπασμένος. Ο άλλος είναι σπασμένος, είναι κάτω. Αν τους δείτε, είναι κάτω. Στην περιοχή βρέθηκε σήμερα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ από το Ηράκλειο, με τον προϊστάμενο του τμήματος να δηλώνει ότι η διαδικασία των αιτήσεων για αποζημιώσεις θα κινηθεί άμεσα. Όσοι είναι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις για να προχωρήσει η διαδικασία. Για όσους είναι ανασφάλιστοι, που δυστυχώς είναι αρκετοί, πρέπει να αναζητηθεί και λύση και σε άλλα επίπεδα. Αν δεν δώσουν τίποτα αποζημίωση, δεν ορθοποδίζει κανείς. Ούτε θα ξανατσιαχτούν αυτά τα πράγματα. Η κραυγή αγωνία μας ποια είναι? Η Κουντούρα συνεισφέρει στην οικονομία του κράτους και το ξέρουν πολύ καλά οι υπεύθυνοι. Πούντους. Κανείς δεν υπάρχει. Την κραυγή αγωνία μας θέλουν να βγάλετε στον αέρα. Ας σκύψουν το κεφάλι τους πάνω στα προβλήματά μας. Από το μένος των φαινομένων δεν γλίτωσαν ούτε οι ελαιοκαλλιέργειες. Από την Κουντούρα μέχρι τα ημιωρινά χωριά της περιοχής, ο ανεμοστρόβιλος στο πέρασμά του ξερίζωσε ακόμη και αιωνόβια ελαιόδεντρα.